βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Θα πάρουμε πτήση Aegean για Αθήνα και κατευθείαν πάμε Ρώμη, όπου μας περιμένουν οι υπόλοιποι στη Βαλελούγκα να τρέξουμε στον τρίτο γύρο του Super Drift Series του Ιταλικού. Λοιπόν, 350 σου φάνηκαν πολλά. Κοίταξε, για τα ελληνικά δεδομένα είναι αρκετά. Αλλά αν σκεφτείς ότι είσαι σε μια οργανωμένη πίστα με εξοπλισμό, ασφαλείας, ότι γενικότερα είσαι ασφαλισμένος, μας είπαν και εδώ τα παιδιά ότι είμαστε ασφαλισμένοι σε περίπτωση που κάνουμε ζημιά στην πίστα, να μην χρειάζεται να την πληρώσουμε εμείς. Πολύ καλό. Για να πούμε σε όσους το γνωρίζουν ότι στις πίστες του εξωτερικού, εκτός Ελλάδος, ό,τι καταστροφή κάνει σε μια πίστα, την πληρώνει εσύ. Μιχελάκο. Απορία μας, γιατί έξω από την πίστα της Βαλελούγκα έχει μια τεράστια ταμπέλα που έχει το όνομα Πιέρο Ταρούφι. Ο οποίος είναι? Τελικά είναι οδηγός. Από το 1954 οδηγούσε Λάντσια D24 και από ό,τι βλέπετε πέταγε τότε. Φοβερό αυτό το μαγαζί, όπως βλέπετε, έχει τα πάντα, έχει full carbon κρανά και εδώ, τσέκαρε. Είναι για ποζεράδες εδώ πέρα, παιδιά. Είναι η χαρά του πόζερου. Βέβαια, εδώ έχει και τη φόρμα του Evil Knievel. Να ξεχάσει, από το 56 είναι κρεμασμένη αυτή η φόρμα εδώ και λογικό, από τις φωτιές και μόνο, είναι ένας λόγος για να μην την αγοράσει κανείς. Στο αυτοκίνητο εδώ από τα pits και κατευθύνεσαι προς τα μέσα. Την ώρα λοιπόν που πέρασες στο pit lane, ας πούμε, και ανάμεσα στα Viper, στα Ferrari. Viper, αγωνιστικά Ferrari, αγωνιστικά 2-2 και γενικότερα αυτοκίνητα και εταιρείες εργοστασιακές. Που σε κάνουν να ψαρώνεις. Πώς ένιωσες? Δέος. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον, ναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο για τα ελληνικά δεδομένα είναι πρωτόγνωρο. Αντίστοιχες εικόνες είχαμε συναντήσει και στο Nürburgring όταν είχαμε πάει. Εγώ δεν είχα έρθει. Ναι, εντάξει.
Κοίταξε, η αλήθεια χθες είναι ότι με τα 17 που μπήκα μέσα τα βρήκα λίγο σκούρα. Διότι η πίστα έχει φοβερή άσφαλτο, κρατάει πάρα πολύ. Και βασικά η ώρα της προπόνησης ήταν πολύ λίγη για να καταλάβουμε την πίστα και το αυτοκίνητο τι μπορεί να κάνει. Και έτσι γυρίσαμε. Με τις καθυστερήσεις δεν προλάβατε σχεδόν καθόλου. Ναι, δηλαδή εγώ έκανα 3 περάσματα, μπορώ να σου πω. Και έτσι αποφασίσαμε σήμερα να βάλουμε 15 στα μάξι με 300 PSI αέρα. Ό,τι παίρνει, Ό,τι παίρνει, λίγο πριν κάνει μπαμ. Για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε, γιατί αλλιώς δεν τα βλέπω. Τα βλέπω πολύ σκούρα τα πράγματα. Thank you.